Χαίρετε! Είμαστε εδώ σε ένα δεύτερο βίντεο φέτος του 2020 με τον Γιώργο τον Μπέλα Παϊσιώτη, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει και από την εκπομπή πέρσι, αλλά και από ένα προηγούμενο βίντεο που ήταν έτσι προσωπική συνέντευξη. Έδωσες καμιά φορά μια προσωπική συνέντευξη όπως την προηγούμενη? Νομίζω όχι, αλλά ξαναείπες ότι να ζήσω. Ξεγελάς μου εσύ. Γελώ σου. Και βγάλεις μου πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να πω. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Απλά, ναι, όχι, όχι. Απλά κάνεις μου να νιώθω άνετα, σαν να μιλώ σε κάποια φίλη μου. Που σε θεωρώ φίλη μου. Μα, και εγώ νιώθω σε φίλη μου, μα τούτο έχει σημασία, Γιώργο μου, να είμαστε ανθρώπινοι και στην επαφή μας έξω με τον κόσμο να κάνουμε πραγματική σύνδεση. Να συνδεόμαστε πραγματικά. Βλέπουμε εδώ στον background, Γιώργο, κάποιους πίνακες. Μάλιστα. Αυτοί οι πίνακες είναι από την καινούργια συλλογή? Ναι, οι πίνακες αυτοί είναι από το καινούριο series, την καινούργια σειρά που ονομάζεται Flesh vs. Spirit, δηλαδή η σάρκα ενάντια στο σώμα. Η σάρκα ενάντια στο σώμα. Wow. Που αυτή την ανάλεια είναι η σάρκα που είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, αλλά επίσης ο εξωτερικός τρόπος έκφρασης είτε συναισθημάτων είτε σεξουαλικότητας, γενικά το εξωτερικό μέρος του ποιου είμαστε σαν ανθρώποι, το οποίο ερεθίζεται από διάφορους τομείς και το οποίο έρχεται σε αντίθεση, νομίζεις, με το πνεύμα μας. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα, όμως όχι γιατί εμείς το θέλουμε, γιατί κάποιοι άλλοι παράγοντες, κοινωνικοί αλλά επίσης και θρησκευτικοί, δηλαδή τα θρησκευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να ελέγχουν το θείο των πνευματικών, παρεμβαίνουν σε τούτη την ισορροπία, στην απόλυτη ισορροπία που σαν όντα, σαν ανθρώπινα όντα πρέπει να έχουμε. Δηλαδή το σώμα μας και η ψυχή, η πνευματική μας φύση πρέπει να πάνε μαζί. Και το τι εννοώ ότι έρχονται σε αντιπαράθεση είναι το ότι λόγω του ότι, για παράδειγμα, τα θρησκευτικά ιδρύματα έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους. Μιλάτε για τις εκκλησίες, τα churches, στη τα institutions. Ναι, στη δική μας την περίπτωση είναι η εκκλησία. Στον εβραϊσμό, Judaism, οι συναγωγές, οι ναοί στον βουδισμό. Μιλάς για την οργανωμένη θρησκεία. Γενικά, ακριβώς, για την οργανωμένη θρησκεία. Γιατί το θέμα, το concept Θεός είναι πάρα πολλά δυνατόν concept. Που μπορεί ο Θεός να είναι τούτο που νιώθεις μέσα σου εσύ, το που νιώθω μέσα μου εγώ. Ο Θεός μπορεί να είναι τούτη η ενέργεια που μας ενώνει τώρα μαζί. Τούτη είναι η προσωπική σου πίστη. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις, που προσεγγίζεις εσύ το Θείο. Ναι, τούτο νιώθω εγώ. Θα έλεγες ότι είσαι ελεύθερος από θρησκεία, ότι είσαι religious free? Κοίταξε, μεγάλωσα μέσα στη θρησκεία. Λόγω του ότι ειδικά όχι η μητέρα μου, όχι τόσο η μητέρα, η γιαγιά μου μας έπαιρνε που μωρά στην εκκλησία, έτσι μέχρι τα 10. Πάντως φαίνεται στους πίνακες σου η βυζαντινή επίδραση. Ναι. Η βυζαντινή επίδραση, η οποία θα ήταν εξοργιστική όμως, ειδικά τούτος που μέσα στη μέση, θα ήταν εξοργιστικό να το δει ένας ιερέας. Κι όμως σαν να έχεις τζαμέ, ο μεσαίος ο πίνακας, σαν να έχεις το. Μοιάζει με τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος από κάτω έχει σώμα γυναίκας. Ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τούτο που λες εσύ είναι το δεδομένο. Δηλαδή, γιατί το πρόσωπο τούτων να είναι ο Κωνσταντίνος και να μην είναι ένας απλός άνθρωπος. Εντάξει, τώρα στο έργο τούτο που υπάρχει το στέμμα του άντρα, πάμε λίγο πιο έτσι εδώ, τούτο εδώ που υπάρχει το αντρικό το στοιχείο με το στέμμα και πάμε πιο κάτω που υπάρχει το γυναικείο το σώμα, ο συμβολισμός που βγαίνει από τούτο το έργο που ονομάζεται Dianthus, που σημαίνει στα ελληνικά, εν ελληνικές σειρίζες, σημαίνει το άνθος του Διός, δηλαδή το δώρον του Θείου, το άνθος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρίσκω εγώ σαν σε δική μας τη θρησκεία ότι η θρησκεία βάζει το γυναικείο φύλο
κατώτερα από το ανδρικό το φύλο. Δηλαδή υπάρχει μία inequality. Ναι, ανισότητα. Μία ανισότητα. Ναι, που πιστεύω. Δαμέ που μπαίνει το κόνσεπτ που θέλω να δείξω ότι το ποιο είσαι εξωτερικά πρέπει να πηγαίνει μαζί με το εσωτερικό σου τον κόσμο, με την πίστη σου, τη θρησκευτική σου την πίστη. Θα μπορούσε τούτο το έργο να δείχνει και την προσπάθεια ενός ανθρώπου να συνδυάζει τη θηλυκή με την σθενική του πλευρά, από ψυχολογικής πλευράς. Μα σίγουρα, η γυναίκα έχει μέσα της τα ανδρικά τα στοιχεία, αλλά πολλά πιο μειωμένα σε αριθμό ποσότητας, το ίδιο και ο άντρας. Σε κάποιους άντρες αναπτύσσονται ίσως πιο πολλά τα θηλυκά, σε κάποιους άντρες μένουν κάτω. Αλλά να πω πίσω στο θέμα του... Με συγγνώμη που σε δείξω. No, no, not at all. Το έργο είναι το ότι θέλω να δείξω ότι πώς δυνατόν η θρησκεία η οποία έπρεπε περισσότερο να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να είναι πιο κοντά στο πνεύμα, στο θείο, έρχεται η ίδια η θρησκεία να κάνει διαχωρισμούς, διακρίσεις, πρακτικά θέματα που για μένα είναι απίστευτο το ότι, για παράδειγμα, στο γάμο ο πάτερ αναφέρει ότι ο άντρας πρέπει να φοβάται τη γυναίκα. Δεν ξέρω αν το λένε ακόμα. Η γυναίκα να φοβάται. Συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς. Αλλά η γυναίκα. Είναι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να φανταστεί τη γυναίκα να φοβάται τον άντρα, ή τον άντρα να φοβάται η γυναίκα. Κοίταξε, για μένα οι γυναίκες είναι πολλά δυναμικοί άνθρωποι. Πολλά δυναμικοί. Και λέω πώς θα μπορούσε ένας κόσμος να υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, εκτός των πρακτικών, αλλά και γενικά της αισθητικής. Για μένα η ομορφιά μέσα στη γυναικεία. Αλλά το άλλο, το ότι για παράδειγμα στη δική μας τη θρησκεία, στην εκκλησία, η γυναίκα όταν έχει την περίοδο της δεν μπορεί να μπει μέσα στην εκκλησία. Αφού τώρα κάποιοι λένε μπορεί να μπει, αλλά να μην κοινωνήσει, να μην. Ναι, αλλά όμως δεν μπορεί. Υπάρχει διαχωρισμό. Ναι, αλλά όμως η γυναίκα δεν μπορεί να μπει στο ιερό. Και δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Δεν έχουμε ιερέας. Και δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Γιατί να γίνεται τούτος ο διαχωρισμός, που αν το σκεφτούμε ότι πριν γίνει καθοριστή το ίδρυμα της θρησκείας, οι ανθρώποι πριν τη γονιμότητα την εγιορτάζαν, την εσέβουνταν, και μάλιστα υπήρχαν τα μικρά τα γαλματίδια, ναι, τα ιδόλια. Τα ιδόλια, τα οποία ήταν αφιερωμένα στην θεά της γονιμότητας. Πώς είναι δυνατόν μετά, για κάποιους άλλους λόγους, η θρησκεία η δική μας εμείωσε τη γυναίκα και μάλιστα καταπάτησε κάποια δικαιώματα της και την έβαλε κάτω από τον άντρα. Να ξεκινήσουμε που το παραμύθι για μένα ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τον Αδάμ, μετά έκοψε ένα μέρος του για να δημιουργήσει τη γυναίκα. Μα αν το σκεφτούμε επιστημονικά ή πρακτικά, πώς είναι δυνατόν η γυναίκα να έχει πιο πολλές ορμόνες που τον άντρα, άρα σαν κατασκευή, σαν δημιούργημα να είναι πιο αναπτυγμένο, πιο advanced, και να δημιουργήθηκε από τον άντρα. Και ο άντρας να έχει πιο λίγες ικανότητες, ορμονικές ικανότητες. Άρα έρχεσαι εσύ τώρα ως καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ένα background, έχει έναν υπόβαθρο που έχει μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, την ορθόδοξη χριστιανική. Έρχεσαι και λες εμένα εν τούτη δική μου πρόταση για το πώς μπορεί η σάρκα να αντισταθεί στο πνεύμα ή το πνεύμα να αντισταθεί στη σάρκα, να καταφέρουν να συνδυαστούν. Ναι, όχι. Εγώ δείχνω το πώς εκαταφέραν κάποιοι κοινωνικοί και θρησκευτικοί θεσμοί να ξεχωρίσουν τα δύο και το ένα να είναι ενάντια στον άλλο. Ενώ πρέπει τούτα να συνυπάρχουν. Άρα εσύ προσπαθείς να τα συνδυάσεις. Να τα ενώσω, βεβαίως. Για τούτον τον λόγο, σε τούτον το έργο εδώ, δείχνω έναν ανθρώπινο μια ανθρώπινη φιγούρα. Yes, μια ανθρώπινη φιγούρα, η οποία έχει και το αρσενικό των στοιχείων και το θητικό και το θηλυκό, αλλά πιστεύει σε κάτι ανώτερο, σε κάτι θεϊκό, σε ένα πνεύμα.
Βασικά, σαν να θέλεις να πεις ότι η πνευματικότητα δεν περιορίζεται μόνο σε ανθρώπους καθώς πρέπει και καμ κομιλφό. Όχι, καθόλου. Η πνευματικότητα ανήκει σε όλους μας. Σε όλους. Ό,τι μορφή και να επιλέξουμε. Βεβαίως, να... βεβαίως. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι η Μαρία η Μαγδαληνή για κάποιους πάλι πολιτικούς λόγους από την Εκκλησία θεωρήθηκε ότι ήταν πόρνη. Απλά και μόνο για να της βάλουν ένα τεράστιο χ. Που αν υπήρξε ο Χριστός, αν ήταν ο προφήτης που πιστεύουμε ότι ήταν, εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα τούτη του έδωσε την πιο μεγάλη δύναμη που μπορούσε κάποιος άλλος σύντροφος να του δώσει για να καταφέρει τα πράγματα τα οποία τα κατάφερε. Τούτη όμως είναι μια δική σου ερμηνεία κάποιων κειμένων, των κειμένων που μέσα στην Καινή Διαθήκη, ξέρω, στην Αγία Γραφή, την οποία δική του ερμηνεία έχουν όλοι. Δηλαδή, δηλαδή και εγώ ιερέα, και ο θεολόγος, ο καθένας έχει δική του ερμηνεία. Ναι, μα δικαιούμαστε όλοι να έχουμε και εσύ τη βασικά δική λες, θέλω κομμάτι της παράδοσης δικό μου όπως το θέλω εγώ. Κοίταξε, εγώ δεν γράφω, δεν ξαναγράφω ή διαγράφω την ιστορία. Απλά εγώ σκέφτομαι σαν άνθρωπος βάσει των δικών μου βιωμάτων. Δηλαδή, εάν παρουσιάζεις... Για παράδειγμα, ξαναμιλούμε για τον Χριστό. Αν τον παρουσιάζεις τον Χριστό να είναι θεάνθρωπος, πώς είναι δυνατόν το μισό του το μέρος το οποίο είναι το ανθρώπινο να του αφαιράς κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνουν άνθρωπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ανάγκη για σεξ. Μα εάν ο Χριστός ήταν μισός άνθρωπος, έπρεπε να έχει την ανάγκη για το σεξ. Αλλιώς δεν είναι άνθρωπος, είναι υπεράνθρωπος. Άρα πώς είναι δυνατόν. Νομίζω ότι... Νομίζω ότι πάμε σε πολλά βαθιά νερά του Χριστίνου. Γιατί είναι θέμα λογικής. Είναι θέμα λογικής. Αλλιώς ζούμε και πιστεύουμε ένα μύθο. Of course. Φυσικά, Γιώργο. Γι' αυτόν τον λόγο τόσοι πολλοί είναι οι άνθρωποι επιλέγουμε να είμαστε religious free. Και να ψάχνουμε να βρούμε το δικό μας δρόμο για να συναντήσουμε το Θείο και την πνευματικότητα. Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο. Το είπες πάρα πολλά σωστά. Λοιπόν, τούτη η έκθεση φετινή που βλέπουμε μερικά δείγματα πίσω, είμαστε εδώ στο πατρικό του Γιώργου στο Καϊμακλή, στο ατελιέ του, το οποίο έχει φοβερό φως. Φυσικά σήμερα που επέλεξα να έρθω εγώ είναι μια σκοτεινή μέρα, αλλά παρόλα αυτά έχει φως. Μέρα Λονδίνου σήμερα. Ναι, είναι λονδρέζικη μέρα σήμερα. Λοιπόν, μοιάζει η τεχνοτροπία, δεν είναι η ίδια, μοιάζει αρκετά με την περσινή σου έκθεση, η οποία έχει τον τίτλο Beyond Gender and Sexual Orientation, from New York to Cyprus, στην Νικοσία νομίζω το έχεις πει, από τη Νέα Νιόρκη στη Λευκοσία, πέρα από φύλων και σεξουαλικών προσανατολισμών. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμα από την περσινή εκπομπή που κάναμε με τον Γιώργο, η οποία επίσης η έκθεση σου η περσινή ήταν δυναμική, ήταν τολμηρή και διαφορετική. Τι αποδοχή είναι πήρε μου από το κυπριακό κοινό? Τεράστια. Ήταν υπερβολικά θετική η αντιμετώπιση του κόσμου, που για μένα ήταν κάπως έκπληξη το ότι το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο για την αισθητική των έργων, αλλά ερέθησε τους ανθρώπους πάρα πολλά το θέμα μου. Δηλαδή... Και επίσης... από ό,τι μου είπε ο Γιώργος, είχε και πάρα πολλές πωλήσεις η έκθεση, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο οι οποίοι ενδιαφέρονται για τέχνη, οι οποίοι είναι τολμηροί. Μα η τέχνη πρέπει να είναι τολμηρή από μόνη της, αφού η τέχνη προκαλεί, πρέπει να προκαλεί και πρέπει να σε βάζει σε κάποια καινούρια δρομολόγια. Μα η δική σου είναι πολλά τολμηρή, ρε φίλε! Η δική σου είναι πολλά τολμηρή! Για μένα είναι τόσο φυσιολογική και ακόμα λέω, ακόμα να φτάσω στο σημείο που να σπρώξω τον εαυτό μου. Τι άλλο θα κάνεις πλέον! Να σου πω κάτι. Πέρσι όταν σε γνώρισα και είδα τα έργα σου για πρώτη φορά, είπα «Οκ, είμαι πάρα πολλά περίεργη να δω τι αποδοχή θα έχει από τους Κυπραίους του διέκθεση». Και κάνει μου και εμένα πολλά θετική εντύπωση, με έκπληξη θετική, η αποδοχή που είχε η εκπομπή που σε είχαμε φιλοξενήσει πέρσι. Είχε πάρα πολύ αποδοχή. Ναι. Πολλοί κόσμος έστειλε mail, ερώτησε για την έκθεση, ερώτησε για τους πίνακες. Και παρόλο που και εγώ περίμενα. Δεν ήμουν σίγουρη για τα αποτελέσματα, ποτέ δεν προκαταλαμβάνομαι, αλλά έλεγα, οκ, πολλά καλά για μια Νιόρκη του διέκθεση,
Έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι στο πνεύμα και σκέφτονται χωρίς κοινωνικές προκαταλήψεις, ταμπού και στερεότυπα. Τι γίνεται όμως στη Λευκωσία, τι γίνεται στην Κύπρο, που κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι πολλά συντηρητική, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Σωστό. Οπότε επανέρχεσαι φέτος με τούτην την έκθεση, η οποία έχει, κατά τη γνώμη μου, έχει κάποια κοινά λόγια ακριβώς. Δηλαδή ναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Για μένα είναι κάπως επέκταση, αλλά σε έναν άλλον τομέα, της, του προηγούμενου είναι θέματος. Beyond. Beyond. Του προηγούμενου. Three times beyond. Beyond, beyond, beyond. Λοιπόν, τι συνέβηκε στη ζωή σου, Γιώργο μου, από το 2019 τον Μάρτιο που έκαμε στην έκθεση στην Κύπρο Beyond Gender and Sexual Orientation from New York to Nicosia, από την Νέα Νιόρκη στη Λευκοσία, μέχρι σήμερα, το 2020. Τι συνέβηκε τότε τη χρονιά? Okay. Συμβήκαν αρκετά, αλλά τούτα που συμβήκαν δεν επηρεάσαν το θέμα μου. Το θέμα μου βγήκε από δύο πίνακες που είχα παρουσιάσει στην περσινή μου την έκθεση. Όταν τελειώσα... Ο ένας εγγύνος που αρέσει τον τραμό. Όχι. Όχι. Ο ένας ήταν η Θεοδώρα και το άλλο ήταν η Ετέρα. Τούτος που άρεσε του Παναγιώτη... θα τον ξαναδείξω σε την έκθεση λόγω του ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν το μόνο έργο. Το οποίο ταιριάζει με τα φετινά. Ταιριάζει πάρα πολλά, αλλά το μόνο έργο που πρόσεξα ότι ο κόσμος έβλεπε το, αλλά ένιωθε κάπως άβολα και έφευγε. Όμως έβλεπε το. Εμείς δεν ένιωθαν άβολα πάντως. Εμείς εφεράμε το και στην εκπομπή. Ο Παναγιώτης ήταν από τα άτομα τα οποία he went for it. Αλλά πάμε πίσω στο... Ήταν δύο έργα που είχαν κάπως το θρησκευτικό το στοιχείο μέσα και όταν τα είδα τελειωμένα λέω άλλο ότι ήταν πάρα πολλά δυνατό θέμα, κάτι το οποίο εβίωσα το και εγώ, γιατί να ξέρεις ότι όταν δημιουργώ εγώ πρώτα απ' όλα δεν με ενδιαφέρει να επιδείξω τις ικανότητες μου σαν ζωγράφος, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ζωγράφοι θέλουν, προσιλώνονται τόσο πολλά να δείξουν την τεχνοτροπία τους, τις ικανότητες τους, που στο τέλος φεύγει η ψυχή του έργου. Και βλέπεις ένα σχέδιο που μπορούσε να ήταν digital, να ήταν ηλεκτρονικό. Όταν δημιουργώ εγώ, πρώτα απ' όλα δεν κάνω προσχέδια, πάω αμέσως πάνω στα ξύλα, τα ξύλα τα οποία χρησιμοποιώ, τα οποία είναι ανακεκριμένα. Πες μου λίγο για τα ξύλα τούτα που είσαι φέτος. Είναι, λες, τα έχεις πάρει από τη Νέα Νιόρκη, από γειτονιές, από τους δρόμους. Ναι, από τους δρόμους, γιατί εμένα με ερεθίζει το ότι πιάνω ένα νεκρό ξύλο, το οποίο είναι έτοιμο να πεθάνει, να καταστραφεί, και του δίνω εγώ ακόμα μια ευκαιρία να επιστρέψει πίσω και μάλιστα ίσως και σε καλύτερη μορφή. Τον το πράγμα μιλάμε πάρα πολλά. Από ανακυκλωμένο ξύλο. Ναι, ξύλο. Όλα είναι ξύλα τα οποία πετάνε στους δρόμους στα σκουπίδια. Αλλά πάμε πίσω στον τρόπο που δουλεύω. Ο στόχος μου εμένα είναι όχι να δείξω πρόσωπα, όχι να δείξω πορτρέτα, αλλά να συλλάβω το συνέστημα. Δηλαδή όταν βλέπεις το έργο μου να νιώσεις το συνέστημα του θέματος, να νιώσεις τι προϋπήρχε πριν, τι ίσως να σκέφτεται να ακολουθήσει και το τι νιώθει σε τούτη στιγμή. Για μένα το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό που νιώθω τα έργα μου να έχουν κάπως τα προσωπικά μου συναισθήματα, αλλά να πω ότι το πιο σημαντικό είναι όταν αυτός που βλέπει έναν έργο όχι απλά να το βλέπει, αλλά να το κοιτάζει, δηλαδή να σταθεί, να το δει καλά, να νιώσει πράγματα. Και να μιλήσει με το έργο. Και να μιλήσει με το έργο. Και σίγουρα το κάθε έργο να μιλήσει διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο, γιατί πολλές φορές μέσα στα έργα βλέπουμε τα δικά μας τα στοιχεία, το έργο γίνεται σαν ο καθρέφτης μας. Έτσι, γιατί είναι το λόγο που πάρα πολλές φορές
αποφεύγω να αναλύσω τα έργα μου, γιατί θέλω ο θεατής μου ή το άτομο που μπορεί να αποφασίσει να το φέρει στη ζωή του τον το έργο, να συνδεθεί με τα δικά του συναισθήματα και να δει τις δικές του εικόνες μέσα στο έργο, για να υπάρχει τούτη η σύνδεση, αφού πλέον σε κάποια φάση να ξεκινήσει να ζει μαζί με το έργο μου. Και γι' αυτό που νιώθω ότι από τη στιγμή που τέλειωσε έναν έργο δεν μου ανήκει. Εντάξει, μου ανήκει, αλλά νιώθω ότι ανήκει στον κόσμο, στο universe. Είναι δικό μου. Τι όμορφο είναι το που λες. Ναι, πολύ ναι. Ωραίο. Λοιπόν, η έκθεση είναι, η ταγκένεια της εκθέσεως είναι την Τρίτη 17 του Μάρτη. Τι ώρα? Η ώρα 7. 7 στη Λεμεσό. Στην Γκαλερί Μορφή. Στην Γκαλερί Μορφή στη Λεμεσό. Και τα εγγένεια θα κάνει η πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιώργο. Η κυρία Άντρια Αναστασιάδη. Δηλαδή εσύ είσαι μόνο ο Αλεξάνδερ Μακκουίν, Ντόνα Καράν, Πιερς Μόργαν. Και η έκθεση πόσες μέρες θα διαρκέσει? Θα διαρκέσει από τις 17 του Μαρτίου την Τρίτη μέχρι τις 28 Μαρτίου που είναι Σάββατο. Μάλιστα. Και ξέρεις και τις ώρες που μπορεί να έρθει ο κόσμος να δει την έκθεση? Τις ώρες να τις κοιτάξω στο θα website. Θα τις βάλω εγώ στην περιγραφή τις ώρες. Λοιπόν, πες μου λίγο για τη μουσική. Υπάρχει μουσική που θα έχεις όπως πέρσι? Γιατί πέρσι ο Γιώργος είχε τη δική του τη μουσική και μάλιστα είχε και παράσταση. Ναι, με το Φωτισμό. Θα έχει κάτι αντίστοιχο φέτος? Έχει συνθέσει και ναι, τη μουσική την έχω συνθέσει, την οποία εσύ θα παρουσιάσεις. Θα την βάλουμε στο τέλος και θα βάλουμε και τα... Πρώτον άκουσμα, ένα κομμάτι το οποίο μου επήρε σχεδόν ένα χρόνο να τελειώσει, γιατί είναι ορχιστικό. Άρα αυτό είναι συνέβαινε από το 2019 στο 2020. Να σου το πω, συμβήκαν και άλλα πράγματα. Γιατί μιλούμε για σχεδόν 80 όργανα ενορχίστρωση, wow, τα οποία τεχογραφήσαμε μαζί με τον Άντσονι. Από όλα τα βιολιά, French horn, trumpets, υπάρχουν φωνητικά. Τα τρίκετα φωνητικά τα ηχογράφησα τον Άντσονι, which was a nice challenge. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση, ναι, για μένα η παρουσίαση των έργων μου τέχνης θέλω να είναι μια εμπειρία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ο ήχος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η ατμόσφαιρα την οποία δημιουργώ με ιδιαίτερο... Είναι installation στην ουσία. Η παρουσίαση είναι όπως ένα installation. Σωστό. Είναι απλά μπαίνεις μέσα, βλέπεις τους πίνακες. Σωστό. Περιμένεις την ώρα να ξεκινήσει η επόμενη παράσταση με ήχο, με φως, με... Ακόμα και με μυρωδιά. Δηλαδή, πέρσι... Είχα διάφορες μυρωδιές γιατί θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι να μοιραστούν μαζί μου την εμπειρία να νιώσουν. Είναι συγκλονιστική πράγματα. Εμπειρία πάντως. Και όσοι από εσάς είστε στην Κύπρο, ακόμη και δεν είστε στη Λεμεσό, αξίζει τον κόπο να πάτε στη Λεμεσό και στα εγγένεια τα οποία θα είναι την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 7 στην Γκαλερί Μορφή στη Λεμεσό, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι το Σάββατο 28 του Μάρτη που τελειώνει η έκθεση. Για να πάρετε έτσι μια γεύση. Έκαμε στη συνήθεια την Κύπρο, ρε φίλε, στις τσεβέρσεις. Κοίταξε, να σου πω, να σου πω κάτι. Έζησα 24 χρόνια καριέρα στο εξωτερικό, που τα πάντα έκαμα τα παρουσίασα τα στο εξωτερικό. Και έξερα ότι σε κάποια φάση θα ήθελα να μοιράζουμε και με τον τόπο μου τις δημιουργίες μου. Είναι υπέροχο το πράγμα. Πώς νιώθεις για τον καλλιτεχνικό κόσμο της Κύπρου, πώς τον βρίσκεις? Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει μεγάλη ποσότητα ταλέντου και τεράστια ταλέντα στην Κύπρο. Παρόλο που είμαστε μπας στο χάρτη πάντα. Εντάξει, μπορεί η Κύπρος να μένει μπας στο χάρτη, όμως κάποιες στατιστικές που γίναν παρουσιάζουν την Κύπρο να είναι από τα κέντρα τέχνης, ναι, της Ευρώπης. Ναι. Which is fascinating. Τώρα, δημιουργία υπάρχει πάρα πολύ και ειδικά με τις καινούργιες γενναίες ελευθεροποιήθηκε και η έκφραση, γιατί γενικά σαν Κύπροι λόγω φαντάζομαι απορριμμάτων από απεικιοκρατίες. Μην τα λες απορρίμματα, έχω κάνει πρόσφατα εθνοτικό τεστ DNA εθνοτικής προέλευσης και είμαι 49,5 Ελληνίδα, 23% Ιταλίδα,
20% Μεσανατολή, περίπου 7,5-8% Δυτικοασιάτες, δηλαδή Μικρασιάτες, σαν Κωνσταντινοπολίτισσα και 1,3% αρχαία Ιουδαίας και Ναζί. Είναι απορρίμματα, είμαστε έναν γράμμα όμορφο. Ναι. Περίεργο, κάμε το και εσύ Γιώργο να δούμε. Σίγουρα είναι 100% Έλληνας, σίγουρα εντάξει κι άλλα. Ιταλικό είναι σίγουρα φαίνεται. Ναι, μπορεί να έχω και το... Το look του έφεγε, μοιάζει με Ιταλός. Και του Φίνικα, του Σύριου. Ναι. Αλλά δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε συναισθήματα. Πράγμα το οποίο πριν 20-30 χρόνια ακόμα και καλλιτέχνης ήταν πάρα πολλά μέσα σε καλούπια. Τον το πράγμα χαροποιάμε, με κάνει πολλά χαρούμενο, που βλέπω ότι ξεκίνησαν και σπάζουν τον τα καλούπια. Πάρα πολλά. Και γενικά η αποδοχή γίνεται πιο αίσθητη, παρόλο που έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι πηγαίνουμε πίσω στο θέμα της προηγούμενης έκθεσης μου, που υπήρχε η ισότητα του φύλου, στατιστικές παγκοσμίως δείχνουν ότι το 2059 ίσως να υπάρξει η απόλυτη ισότητα του φύλου. Που σημαίνει ότι. Παγκοσμίως. Που σημαίνει ότι η γυναίκα ακόμα δυστυχώς έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει μέχρι να φτάσει στο σημείο που η ίδια δεν το επέλεξε, αλλά κοινωνικά την έχουν βάλει στο σημείο που την έχουν βάλει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σεξουαλικότητα, σίγουρα έχουν γίνει και στην Κύπρο, αλλά και παγκοσμίως τεράστια βήματα προς την ισότητα και η σεξουαλική έκφραση να μένει κάτι το οποίο ούτε καν να το συζητάς ή να παρεμβαίνει στην προσωπική σου τη ζωή, στην επαγγελματική σου τη ζωή. Αλλά και πάλι, εγώ βλέπω ότι ακόμα υπάρχει μεγάλος δρόμος. Δηλαδή, να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, χωρίς να πω όνομα. Κάποιος επίσημος αντιπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, σε κάποια φάση στο γραφείο του, πήρε μια επιστολή. Και η επιστολή τούτη ήταν από το LGBT, πώς θα το έλεγες στα ελληνικά? Accept ΛΟΑΤΗ. Ναι, αλλά να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το LGBTI. LGBTI σημαίνει λεσβίες και ομοφιλόφιλοι. Λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί, τρανσεξουαλικοί. Τούτος, ναι. Transgender και ναι. Ήταν μια επιστολή που προσκαλούσε το άτομο τούτο να αντιπροσωπεύσει βασικά την κυπριακή κουλτούρα μας και τη χώρα μας σε κάποιον event, γεγονός. Ναι, σε έναν event το λέμε, μια εκδήλωση. Σε μια εκδήλωση. Τούτο το πράγμα συνέβη και μπροστά σε άλλους συναδέρφους του. Και μόλις είδε την επιστολή, είπε στα κυπριακά, λέει, «Δα είμαι πούστης και καλέσαμε να πάω σε τούν το event». Έσχισε την πρόσκληση και ρίξε μέσα στον κάλαθο. Ομοφοβικός λόγος σε όλο το μεγαλείο. Να πω ότι το πράγμα έγινε μπροστά σε άτομα που σεξουαλικά τους πρόσβαλε, γιατί ίσως να ήταν μέσα σε τούν την ομάδα. Αλλά... Βασικά, LGBTI ή ΛΟΑΤΗ είναι η ομάδα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Μάλιστα, εκτός που τι θεωρείται το πιο καθιερωμένο. Όχι το φυσικό, καθιερωμένο. Εγώ νομίζω ότι φυσικά όλα. Absolutely yes. Και ο καθένας έχει τη δική του φύση. Ναι. Άρα, για να το δικαιώσω τούτο, για μένα πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι δεν είναι μόνο τα διπλώματα τα οποία πρέπει να δώσουν σε έναν άνθρωπο τη θέση, αλλά είναι και ο χαρακτήρας. Κάτι που βρίσκω ότι σε κάποιες χώρες δεν δίνεται τόση μεγάλη έμφαση στο χαρακτήρα, στη ψυχολογία του άλλου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν έναν άτομο να αντιπροσωπεύει μία χώρα και να έχει την αντιμετώπιση. Έμπα να έχει όλα τα δοκτοράτα του κόσμου. Δεν σημαίνει τίποτε για να είναι ικανός να έχει την θέση την οποία έχει. Λοιπόν. Που για μένα ήταν τεράστια προσβολή. Τεράστια προσβολή. Έγινε κάτι για τούτο? Όχι, ούτε να γίνει. Λοιπόν, επειδή πρέπει να τελειώσουμε τη συνέντευξη, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που έχει σχέση απόλυτη με τα προηγούμενα. Θεωρείς ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μέσο που να βοηθήσει την κοινωνία να πάει μπροστά?
Absolutely. Βεβαιότητα. Ήμουν σίγουρη ότι θα έλεγε absolutely, όπως και τίποτε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, ναι. Λόγω του ότι κάτι το οποίο ζω εγώ, δηλαδή έκανα σχέδιο μόδας. Υπήρχαν οι περιορισμοί, δηλαδή πρέπει να ντύσεις ένα γυναικείο σώμα, η γυναίκα έχει κάποιες ανασφάλειες, άρα μπαίνουν σου κάποια ωραία δεδομένα, αλλά πρέπει να δουλέψεις βάσει δεδομένων. Μετά μπαίνουμε στη μουσική. Η μουσική, υπάρχουν κάποιοι κανόνες μουσική, τους οποίους όσον και να θέλεις να τους σπάσεις, δεν μπορείς, γιατί υπάρχει συνήθεια στο αυτή. Εμάθαμε να ξέρουμε τους ήχους να δένονται με τον τρόπο που δένονται. Άρα, ναι, υπάρχει τεράστιο έδαφος έκφρασης, αλλά όταν ξεκίνησα να ζωγραφίζω, δεν υπάρχει ούτε 1% περιορισμός. Είναι η απόλυτη έκφραση. Δεν ο μπορεί να σε περιορίσει προς καθόλου. Την ελευθερία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί. Όσοι είστε στην Κύπρο και μπορείτε, την Τρίτη 17 του Μάρτη στις 7 το απόγευμα στην Γκαλερί Μορφή στη Λεμεσό. Πες το. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για όνομα του Θεού. Κύριε Λέησο, παίρνουμε έτσι ωραίες εικόνες στο κανάλι μας. Έχουμε εδώ τη φιλενάδα μας. Την Ιζαμπέλα. Την Ιζαμπέλα. Τι ωραία. Θα τα πούμε.
I find that sometimes we are caught up trying to achieve what we think is perfection, missing the imperfections that naturally, I believe, make something real and unique. The focal point in my creative world is to celebrate the diversity we see today around us and highlight its beauty, which for some is nothing but shame and sometimes harsh, painful judgment. Through the concept of this exhibition titled Flesh vs. Spirit, I explore the direct interference in the relationship between the flesh, which is who we are as tangible beings and how we present ourselves externally, and the spirit, which is our inner spiritual divine world, and how these two components are affected from external social spiritual institutions, in one specific religion being the church. Now, these two components in many occasions cannot coexist due to the two factors that I mentioned before that go against them. Equilibrium is the ultimate balance of the two, spirit and flesh, when there is a freedom of expression and the path for acceptance. I mainly attempt to transcribe life on dead wood, which I collect from the streets of New York, from the trash that people leave outside their houses, and in a way I get this stimulating satisfaction that I have the ability to give life and breath to these dead pieces and come back in an altered form.